Δεύτερο μέρος από την αμαρτωλών σωτηρία, κεφάλαιο τέταρτο, περί προσοχής και ανδρείας την οποία χρειαζόμαστε σε αυτήν τη σαρατήση την εγχείρηση. Εις όλων εκείνων, όπου είπαμε παραπάνω, βρίσκεται πολύ δυσκολία για να νικηθεί η φύση και η κακή συνήθεια και όπως την αιρετή κατορθώσαμε, για τούτο γράφουμε να δούμε μερικές βοήθειες για να ελαφρύνουμε το βάρος του κόπου και να ευθύνουμε την οδό της οδού την τραχύτητα. Ότι ο λίγην ωφέλεια λαμβάνει κάποιος γνωρίζοντας μόνο το αγαθόν εάν δεν έχει και δύναμη να το εκτελέσει. Η δυσκολία δεν γεννάται από την ποιότητα της αμαρτίας ούτε της αρετής, ότι η μένα αμαρτία είναι παραφύση και η αρετή καταφύση και έπρεπε να είναι δυσκολία εις την αμαρτία. Εις δε την αρετή είναι ευκολία, αλλά γεννάται από τη φθορά του υποκειμένου, όπου είναι η καρδία του ανθρώπου χαλασμένη και διεφθαρμένη για τις αμαρτίες. Λοιπόν, καθώς εις των ασθενισμένων φαίνεται άνωστον το εύμορφο φαγητών, όπου είναι γλυκή εις τους υγιέντες, και καθόν μισούν οι άρρωστοι αυθορμοί το φως των λαμπρότατων, όπου οι γηοί σωρεύονται, έτσι και η αρετή μας φαίνεται άνωστος και η αμαρτία νόστιμος. Όχι με το να είναι έτσι η αλήθεια, αλλά για την κακή διάθεση του υποκειμένου, δηλαδή της καρδίας όπου είναι χαλασμένη. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε κάποια θεραπεία να ιερατεύσουμε την ασθένεια τάθη, να φέρουμε την καρδία μας στις κατάστασεις όπου να μισεί τα ενάντια και το καλό να ωραίγεται ότι χωρίς τούτο είναι αδύνατο να ξεριζώσουμε τα πάθη και τα σαρατάς να αποκτήσουμε. Εν πρώτης λοιπόν χρειάζεσαι την ευλάβεια η οποία είναι άνεσης και δρόμος ουράνιος και εμφύσιμα του Αγίου Πνεύματος ύψος της χάρητος αυτού, μια ακτίνα της πίστης, της αλπίδας και της αγάπης για μια θαυμάσιος έλαμψης ή της γεννάται από τη μελέτη και το στοχασμό των θείων πραγμάτων και μεταμορφώνει τη ουτοτρόπο στην καρδιά που την κάνουν οι παρεθήνοι στο πονηρό και στην αρετή άοκνο και της νοστιμίζουν τα θεία πράγματα και τα κοσμικά της φαίνονται άνωστα. Καθώς γνωρίζουν οι πνευματικοί, οι οποίοι όταν αισθάνονται μεγάλη ευλάβεια βρίσκονται πρόθυμοι στον αγαθό, εις δε το πονηρό να μελείς και ράθυμοι. Δια τούτο όσοι ποθεί να ωφεληθεί, ας σπουδάζει πόσο δύναται να αυξάνει αυτή την ευλάβεια, ότι όσον έχει περισσότερα ευλάβεια, τόσο ευκολότερα του γίνεται η εναλλαγή της καρδίας. Περί τάψης της ευλάβειας γράφουμε σαφέστερον παρεμπρούσεις το ήττα κεφάλαιο. Καθώς λοιπόν όσοι θέλουν να τυπώσουν καμίαν εικόνα εις το κερίν, πρώτον το απολένουν εις τα σχήρα τους, το κάνουν απαλό, έπειτα το σφραγίζουν όπως θέλουν, έτσι και όσοι θέλουν να τυπώσει την αρετής εικόνα στην καρδία του, πρώτον να την απολύνει με θέρμη της ευλαβίας, έπειτα την κάνουν όπως θέλει. Έτσι βλέπουμε να κάνουν όσοι εργάζονται δυνατήν ύλη και ταπεινότατον. Και αταπεινότον. Ότι πώς ήθελε να δυνηθεί ο Χαλκεύς να κάνει την τέχνη του χωρίς τη θερμότητα του πυρός με το οποίο αχαμνεύει την σκληρότητα του σιδήρου, τον σκληρότητα του σίδερου και τον γάμι το σφυρί όπως το κερί απαλό και υπήκον. Αυτά λοιπόν τα δύο χρειαζόμαστε στη στάθμη της καρδίας της μεταμόρφωσης, δηλαδή τη σφύρα της απονεκρώσεως για να τσακίζουμε και να ευθύνουμε της φύσεως τα εγκλήματα και την θέρμη της ευλαβίας για να απολύνουμε την καρδία και να την κάνουμε ταύτης της σφύρας υπήκων. Τούτο είναι το κλειδίον και η θύρα της σωτηρίας μας, δηλαδή η ευλάβεια που είπαμε, την οποία ευρίσκει συχνάζουν τα θεία μυστήρια, δηλωνότητα, την ιερά κοινωνία, τη μελέτη των θείων, την ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων και πάσαν άλλη εκκλησιαστική ακολουθία, τα οποία σου είναι χρειά να σπουδάζεις καθήν ημέρα συνεχώς για να τυπωθεί η ευλάβεια αυτή του τροπού στην καρδία σου, όπου να μην μπορείς να την αστοχείς. Και καθώς η φύση αρχίζει το σώμα του ζώου από την καρδία και από αυτήν ευγαίνει η ζωή και όλα τα μέλη, έτσι και εσύ να αρχίσεις την πνευματική ζωή από την προσευχή και μελέτη, ότι με τον τρόπο τούτον έρχεται το πνεύμα της αγάπης και φόβου Θεού σε σένα και δίνει ζωή στα έργα σου. Ότι είναι ανάγκη να έχεις την συνεχή επιμέλεια και καθημερινή να ερευνήσεις και προσοχή να αξιέπαινε εις όλες τις πράξεις και λόγους και ανθυμήματα για να γίνεται κάθε ένα μετρημένο με την κρίση του λογικού. Εις τρόπον όπου καθώς ένας αποκρισάρης απεσταλμένος προς έναν ισχυρό βασιλέα όταν συντυχαίνει έμπροστη τη συγκλή του πάσης
στέκει με το σάφι προσοχή και ευλάβεια όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην εφταξία του σώματος και σε όλα τα όμοια πράγματα. Έτσι και ο δούλος του Θεού βιάζεται να έχει μια παντοτινή προσοχή και ευλάβεια να γλιτώνει για να φυλάγεται σε όλα στα πράξεις και τα εργασίες του, ή συνομιλεί ή τρώγει στον οίκον του, είναι ή έξω πουθενά, για να πολιτεύεται και τον νόμο του Θεού κατά την κρίση του λογικού και κατά την ευπρέπεια του προσώπου του, απλώς υπήν να έχει το σάφι προσοχή και ευλάβεια, ως προς να έβλεπε τον Θεό εμπροσθέν αυτού. Καθώς είναι και η αλήθεια να τον έβλεπαν οι Άγιοι με τους νοερούς οφθαλμούς τους, ως το λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ. Προωρώνει τον Κύριο ενώπιό μου διαπαντός και εκ δεξιών μου εστί. Και αν έχεις πάντοτε τον Κύριο εμπροσθέν σου, ο άνθρωπε, πώς να τολμήσεις να πράξεις την ασχήμια ή να μην στέκεις με πολλή ευλάβεια το πλήθος των οφθαλμών που είχαν εκείνα τα ζώα, τα οποία δεν είδε ο Εζεκίλ ο προφήτης, ερηλούσαν την άγρυπνη προσοχή όπου πρέπει να έχουμε στη ζωή τάφτη και πολιτεία ημών, πολεμούντας με τόσους εχθρούς για να ευρίσκουμε βοήθεια να μην νικόμαστε. Τούτο εικονίζει η τάξη των ξι δυνατών, των 60 δυνατών όπου έβλεπαν την κλίνη του Σολομώντος κρατούντας τα ξύφη εις τα σχήρας και αυτόν, για να δώσουν να καταλάβουμε τούτο τον τρόπο της αγρυπνίας και προσοχής όπου πρέπει να έχουμε περιπατούντες ανάμεσα στους τόσους εχθρούς μας. Η δε αιτία τάφης προσοχής είναι η υψηλότητα, η ευγένεια της υποθέσεως τάφης, μάλιστα δε σε εκείνους όπου επιμελούνται να φτάσουν στο τέλειο της πνευματικής πολιτείας. Ότι να συναναστρέφεσαι και να ζεις, καθώς θέλει ο Κύριος, χωρίς μόμον και έγκλημα στη ζωή τάφτη, και να μην φυλάγεις το πνεύμα αρήποτον από σαρκικούς μολυσμούς και χωρίς εγκάλεση, για την ημέρα της κρίσης είναι πράγματα υψηλά και υπερφυσικά τόσο που χρειάζεται όσα είπαμε άνωθι και όσα θέλουμε να πει παρακάτω και περισσότερο. Διότι, καθώς είπαμε στο πρώτο κεφάλαιο, δεν είναι επιστήμη τιμιότερη και τέχνη ακριβέστερη, ώσπερ να έβρεις την σωτηρία σου. Κοίταξε λοιπόν την προσοχή όπου έχει ένας τεχνίτης ή ζωγράφος ή χρυσοχώος ή άλλος κάποιος να κάνει ένα εργόχειρο εκλεκτό, να μη σφάλει ή δε με πόση έννοια και φόβον περιπατεί, ή όταν βαστάει στα σχέδια του ένα ποτήριο γεμάτο είδων υγρών πολύτιμότατων για να μην χύσει καθόλου. Ξάνησε όταν περνά κάποιος ένα ποτάμι και πατεί επάνω εις πέτρες κάποιες κακά, άσχημα θαμμένες, πως φοβάται να μην πέσει να πνιγεί εις τα ύδατα, και πάσιον όσον δύναστε να περιπατείς και εσύ ομοίως με το σάφτη προσοχή και τέ και έννοια, και μάλιστα εις την αρχή της επιστροφής σου έως να συνηθείς, χωρίς ποσόν να κάνεις έγον ή να συντύχεις λόγων τεινά όπου να μην είναι θεάστος. Σε αυτό σου δίδει ένα σοφός μία βουλή ωφέλιμων λέγοντας, ως της ποθεί να αποκτήσει την αρετή, αστάξει πως έχει την άη μπροστά εν αυτού μέγαν και χρησιμότητα τον άνθρωπο και βλέπει τον εις όλα στα σπράξη και ας κάνει και ας λέγει όσα έργα και λόγια έπρατεν, εάν αυτόν έβλεπε ο θαυμαφανός προς τον οποίο να έχει πολύ ευλάβεια. Βλέπεις πως και οι έξω σοφοί είχαν εις την αρετή το σάφιν ακρίβεια, τάξε λοιπόν πως βλέπεις ενώπιον σου όχι κάποιον επίγειο άρχοντα, αλλά τον ουράνιο δεσπότη και βασιλέα μας, επειδή ως Θεός απερίγραπτος είναι παρόν εις κάθε τόπον και ακούει και βλέπει. Σε λοιπόν ας είναι τα έργα και τα λόγια σου, καθώς αρμόζει τη άφηση μεγαλειότητας ζητώντας τον δεσπότη χάρη να σε διαφυλάρει διαπαντός χωρίς πτέξιμον. Αυτή δε η προσοχή όπου συμβουλεύομαι πρέπει να έχει δύο σκοπούς. Πρώτον, να βλέπουμε τον Κύριο έσωθεν με τους νοερούς οφθαλμούς μας, να στέκομαι ενώπιον αυτού προσκυνούντας, υμνούντας αυτόν με τα ευχαριστίες και προσφέροντας αυτόν θυσία ευλαβίας εις το θυσιαστήριο της καρδίας μου. Δεύτερον, να προσέχουμε σε όλα στα πράξεις και λόγια και διανοίες, να μην παραστρατήσουμε καθόλου από την αρετή, αλλά να βλέπουμε με το ένα μάτι τον Κύριο ζητώντας αυτόν τη χάρη και βοήθεια, και το άλλο την εφταξία και πολιτεία μας, και έτσι να δαπανούμε το φως όπου μας έδωσε ο Θεός στις κρίσεις και στο χασμό το θείο πραγμάτων, προέρχοντας το ευεργέτη Θεό από το ένα μέρος και από το άλλο εις άλλων όλων εκείνων όπου χρειαστούμε να πράξουμε. Και αν δεν δυνηθούμε να έχουμε την προσοχή αυτήν πάντοτε, ας βιαζόμαστε να την έχουμε καν των περισσότερων καιρών της ζωής ημών, ότι δεν μας εμποδίζουν εις τούτο η εργασία του σώματος, αλλά και σε αυτές η μπορεί η καρδία να στέκει ελεύθερος για να αναχωρεί πολλάκις από τα σφοντίες του κόσμου και να κρατάται από τα σπουδιάς του Κύριου μας. Οι επίδεοι στην αρετή ευρίσκονται δύο δυσκολίες. Η μία να γνωρίζετε.
και το άλλο την δύναμη και πολύ να επιμένει ότι η λήψη από αυτά τα δύο μένει να πράξουμε. Επειδή στην αιρετή ευρίσκονται δύο δυσκολίες, η μία να γνωρίσει το καλό από το κακό και η άλλη να νικήσει το ένα και να τελέσει το έτερο. Εις το ένα χρειάζεσαι άδειπνο προσοχή, εις το άλλο δύναμη και πολύ να επιμέλει και ή τη λήψη από αυτά τα δύο μένει το έργο να τελειώσει. Δια τούτο λοιπόν παραπάνω εσυντήχαμε περί προσοχής και τώρα γράφουμε δια την δύναμη και να επιμέλει όπου χρειάζεσαι να νικήσει τη δυσκολία της αρετής. Γίνος και λοιπόν ότι καθώς ο Χάλκεφς χρειάζεται τη σφαίρα και την έχει πάντοτε στα σχήρας του για τη σκληρότητα της ύλης όπου εργάζεται δηλαδή του σιδήρου λοιπόν για να μπορεί να τον φέρει επίκονο στο θέλημά του έτσι και ώστε σε επιποθεί να σωθεί χρειάζεται τη δύναμη τάχνη ως περμία σφαίρα πνευματική για την οποία της δυσκολίας αυτής όπου εις την αρετή ευρίσκεται. Και χωρίς αυτές τις δυνάμεις δεν κατορθώνει η αρετή ότι όλες έχουν κόπο και δυσκολία νηστεία λέγω η προσευχή, η αγρυπνία, η υπακοή, η σοφροσύνη κλπ. Άπασε και αν δεν έχεις αυτή τη δύναμη δεν ωφελάς καθώς η ράβου της μερίσεως επίησε με τη θεία δύναμη και βοήθεια ότι αυτά σημεία και τέρατα και λεπτώσε τους Ισραηλίδες. Απ' την έγινε έτσι και αυτή η ράβδος της δυνάμεως θέλει νικήσει όλα στα δυσκολίες όπου μας βάλει εύρος δεν η φιλαυτία και ο εχθρός μας. Διάβολος να μας κάνει να εύγουμε εις το φως με νίκη μεγάλη και ένδοξο. Δια τούτο μην αφήσει αυτήν τη ράβδο της βίας και της δυνάμεως ότι κανένα θαύμα δεν γίνεται δίχως αυτής παν γάρα αγαθών με πόνο και κόπο γίνεται και χωρίς κόπο που δεν κατορθούνται. Δια τούτο λέει ο Κύριος του Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Και βιαστέ αρπάζους είναι αυτοί, τούτε έστειν όσοι βιάζουν την φύση τους και κόπτουν στα σαρκικά τους θέληματα με πολύ κόπο να βρίσκεται η ανάπαυση με μάχη και πόλεμο, η ειρήνη με υδρότα και μόθον η στέφανη με κλαθμόν τα και δάκρυα η εφροσύνη και αγαλίαση και με το μίσος του εαυτού σου απολαμβάνεις του Χριστού τον γλυκύτα τον έρωτα. Δηλαδή τούτο το σάκης ελέγχεται εις τας παροιμίας η οκνηρία και πενείται η ανδρεία και προθυμία ότι ποτέ δεν κάνουν καλόν η αμέλεια. Αλλά δεν είναι τιμιότερο της αρετής και ωφελημότερο και πρέπει να την ποθούν όλοι και με πολύ κόπο να την ξετρέχουσιν. Αμή δια την δυσκολία να αυτής και τραχύτητα ο κνεύωση και αμελούσιν οι ράθμοι και βάζουν στο στήθος τα σχήρας τους και εστίωση τα σάρκας τους λέγοντας. Πλέον χρειάζεται το ολίγο μεταναπαύσεως πάρεξ τα χέρια γεμάτα με θλίψη και βάσαν. Επειδή λοιπόν δεν είναι άλλο εμπόδιο της αρετής ή μη μόνο η άνθεια δυσκολία, ας λάβουμε έναν Ανδρία να ευθύνουμε την τραχύτητα και ούτως αποκτώνουμε την αρετή και δι' αυτής την ουράνιο βασιλεία της οποίας δεν αξιώνονται πάρεξ όσοι γάμουν του λόγου τους, νικώντας τα σωματικά τους θελήματα. Με την Ανδρία αυτή αφανίζουμε τη φιλαυτία με όλο της το φόρτο και διώκοντας έξω των εχθρών τούτων, ευθύσεις έρχεται ο Θείος Έρος στην καρδία μας. Τούτο βοηθάσε κατά πολλά με τον εναρέτον δούλο του Θεού το υπόδημα. Πολλοί άσκητοι επολιτεύτησαν με ακτιμοσύνη, θαυμάσιον διάγοντες όλη τους τη ζωή, πτωχοί ανυπόδητοι, υστερούμενοι πάντων των αναγκαίων του σώματος, ευυποθούντες όχι πλεισμόνι βρωμάτων και πομάτων, αλλά παινία και δίψα. Όχι πλούτων και αυταρέσκεια πράγματος, αλλά εις χάτη παινία. Ουχή σωματική είναι η διπάθεια, αλλά σταυρούν και θλίψη και βάσαν. Νέα ψευδέστατα από το πρώτο νομπάρξη του Χριστού μας η Εκκλησία, ως την σήμερα μας όπου είναι 1806 χρόνια, εννοεί για τότε, ενώ τώρα έχουμε 2011, ήσαν πάντοτε και βρίσκονται άντρες και γυναίκες, όπου μόνο υστερήθησαν από τις χωρές και απολαύσεις όλους τούτο τον κόσμο και αφήκαν στην εξουσία τον πλούτο και την τιμή που είχαν, αλλά και εις αγώνα σκληρούς ενδόθησαν και άσκησαν υπερθάμαστον, εις κοινόβια και ασκητήρια, εις έρημους τόπους, εις όλους σκληρά και απέριτα, απεριπάτητα εις πύλα και τρύπα στις γης σαν δάση και ακατοίκητα θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, βασανιζόμενοι από την κάψη του ήλιου και την νυχτό στην ψυχρότητα την γη είχαν κρεμάτιν, όροφων και στέγη των ουρανών, ποτών το είδων και τροφήν τα χουτάρδη εφορούσαν οι μάτια τρίχινα κατά σάρκα και σιδηρά αλύσεις ενίστευαν, αγρυπνούσαν ημέρας πολλά συσφαλίζοντων χρόνους ικανούς χωρίς να συντύχουν το σύνολο και απλώς εξέτρεφαν την ταχύτερη και σκληροτέρα ζωή. Τι νέες δε ανέβαιναν ισχυόντων και στήλους και έκαναν 40 και 50 χρόνους και άλλοι άλλους εκόλαζαν τη σάρκα βασανιζόμενοι εδώ πρόσκαιρα για να αναπαυθώσουν αιώνια.
Τι είναι λοιπόν εναντίον των επιθυμιών των εχθρών, ώστε να εξετρέχει τις διαφόρους τρόπους και μηχανήματα, να παιδεύει τις άργα με πείνα και δίψαν και άλλα παρόμοια κολαστήρια, αλλά τι να είπω εις τους άγχους των μαρτύρων και τα παλέσματα, τι θα μη θαυμάσει αναγεννώσοντας τι άχθες ευρωικές πράξεις για το κόμματα, τι προσημάς τους αμέλης να μην αισθηθεί και να εντραπεί την οκμηνέα του και τη χαμνότητα, βλέποντας τόπους ισχυρούς, στρατιώτας και κορασίδας ωραίας να παραδίδονται εθελουσίως αισθάνονται, να μην φοβούνται του πυρός της φοδρότητα, ούτε να λυπούνται το άνθρωπο σωματικής ωραιότητας, αλλά να μισούς η γυναίκα, στέκνα και αδελφούς, μητέρας και θυδατέρας, πλούτων, δόξα, τιμήν και πάσαν άλλη του κόσμου απόλαυση να λαμβάνουν σκληρών και επονίδης των θάνατων. Δεν περνάει η μέρα να μην εορτάζει η Εκκλησία μας κάποιο μάρτυρα πολλά της δε χιλίους ή δέκα χιλιάδες την ημέρα και περισσότερο, το οποίο κάνουμε όχι τόσο για να τους θυμόμαι εκείνους με την πανήγυρη, όσο για να λαμβάνουμε εμείς παράδειγμα για του λόγου των να προκόπτουμε στην αρετή, βλέποντας τα διαφόρους τιμωρίες όπου υπέμεινα δια την ουράνια βασιλεία και ανάγνωση το συναξαριστή και θαυμάσει τους ποικίλους τρόπους και διάφορα είδη των κολάσεων όπου τους έδωνε η άσπραθνη τύρανη. Άλλους έψιναν απ' τους εις άνθρακας, άλλους έδερναν ως πρόβατα και ξέσχιζαν, άλλους έπνιγαν εις τους ποταμούς και θάλασσες. Έβραζαν στα χαλκώματα με λάδι, πίσαν και μόλυβαν και άλλα τι αυτά, άλλους εξέσχιζαν, ετόξευαν, ελιθοβολούσαν, έβαναν εις τροχούς, ετρυπούσαν τους αστραγόλους και κεφαλές αυτών με τριβέλια και με πυρωμένα σούβλες επερνούσαν τα οστά τους, εξερίζωναν και ανασπούσαν τους οντώντας και όνειχας, καταξέσχιζαν τα σέρκας αυτών με χείρα άργα και έτερα όργανα και απλώς ερευνούσαν και εξέτρεχαν οι ασεβέστατοι τυράννοι ή μάλλον οι πίνοι πονηροί δαίμονες όπου τους τα ερμήνευαν τα δρυμύτερα κολαστήρια όπου ποτέ δεν κούστησαν. Ότι δεν εζήτησαν οι άνομοι να θανατώσουν τη σάρκα όσον την ψυχή για να σβήσουν την ευσέβεια και ήταν το σάφθινη η εσπλαχνία τους όπου έγιναν των δέντρων βιαίως τα σκορυφάς και έδιναν εις το ένα το ένα πόδι του μάτρους και στο άλλο δέντρο το άλλο. Έπειτα εις τους τόπους αυτούν εξέσχιζαν και στερφόμενοι κορυφαίοι εις τόπους αυτούν εξέσχιζαν τα δύο σώματα. Αυτά και άλλα όμοια έκαναν οι ανηλαίοι και άπονοι, καθώς και στα ξεναξάρια φαίνεται και αυτά αναγνώσεως βούλεται να θαυμάσει τη σου τον δούλο και διάπειρον έρωτα όπου είχαν αλμύ λυπούνται τα σάρκα σου, μάλιστα οι τρυφερές κορασίδες και ωραιότατες, η Πάνσοφος η Κατερίνα, η Αγία Ειρήνη, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Παρασκευή και άλλο ονομαστέ ανώνυμοι όπου αστράπτωσαν ως την χιώνα εσάρκες τους και αυτέ ποσός δεν εψήφισαν του σώματος ωραιότητα ούτε του πυρός δίλιασαν τη σπουδρότητα διότι είχαν έσωθεν στο σπλάχνο άλλο πύρ άλλο ισχυρότερο όπου εξάπτε την καρδία τους εις έρωτα μεγαλύτερο έρωτα λέγω των θεϊκών προς εκείνα τα ίδια αγαθά και άφραστον αγαλίασαν και με τον πόθεν εκείνον εμίσαν την πρόσκληρη νητονή και απόλαυση. Βλέπεις χριστιανοί με πόσους κόπους εξιώθησαν αυτοί τους ουρανίου μακαριότητος δεν είχαν άλλη σάρκα εκείνη και εμείς άλλοι ούτε άλλων θεών βοηθών και συλλήπταρα ούτε άλλη δόξα εδέχονται ή άλλους στεφάνους ούτε άλλοι καιροί ήσαν τότε και άλλοι τώρα καθώς την λέγουν ψευδόμενοι και τραγουδούν. Και άλλα αυτός ο ουράνιος, αυτά τα στοιχεία που ήσαν τότε είναι και τώρα και είναι αυτοί με το σού τους πόνους και αυστηρών θάνατο ηγόρασαν την ουράνιο αιώνιο βασιλεία για να μην απονεκρώσεις εσύ καν τα σαρκικά σου επιθυμίας. Γιατί αυτοί υπέμειναν πείνα και δίψα και καγοπάθεια και εσύ να μην νηστεύεις δύο ημέρα στις εβδομάδες. Αυτοί έκαναν τόσους χρόνους φυλακισμένοι εις τόπων σκοτεινών και ζωφώδη και εσύ να μην αναχωρείς από τον κόσμο να κάνεις τον αγώνα παραμικρών και μετάνοια. Εάν δεν φτάνουν πάντων των Αγίων τα παραδείγματα να σε δυναμώσει προς την αρετή, σήκω στα μάτια σου προς το Πανάγιο ξύλο του Σταυρού να ειδείς τι είναι ο εσταυρωμένος εκείνος όπου έπαθεν τη άφτην ανήκα στον πέδευσιν για την αγάπη. Υπόδειγμα καταλήθειαν είναι τούτο. Και πολλής εκπλήξεως άξιον. Εάν ειδείς τα σλήψεις, τους πόνους και τα βάσανα, δεν οικούστησαν εις τον Κύριο Δρυμύτερα. Εάν κοιτάξεις την του πάσχοντος αξιότητα, δεν μπορεί να είναι ευγενικότερο. Εάν ερωτάς την αιτία του πάθους, δεν είναι καθόλου δικό σου το θέσιμο, ποσός ούτε δε χρειάζεται αυτού να παιδεύεται, αλλά διαϊκή ανεσπλαχνία και αγαθότητα έλαβε τη αυτή τιμωρία, όπου όλα τα πέτη των μαρτύρων πάει σε θλίψη των δικαίων και πάντα του κόσμου. Τα παιδευτήρια δεν μπορούσαν
ουδέ ποσός να παρομοιαστούν με ταύτα. Τόσο τον είναι το φοβερόν του Κυρίου, το πάθος όπου έτραγμα ξενυγίνω, ο ουρανός εξεστηλήθη και σχίστησε και απλώς όλα τα ανίστα πράγματα ελιώθησαν. Πώς λοιπόν ο λογικός άνθρωπος γίνεσαι αναισθητότερος και χαριστότερος των δειγμάτων, δεν συμπάσχεις να συμπονέσεις το πάθος του λυτρωτού και σωτήρου σου, υπερήφανος και ανέσχυτος είναι κατά αλήθεια όποιος βλέπει τον Κύριο της μεγαλειότητας να περιπατεί με όλους τους αγαπημένους φίλους του με πόση θλίψη και βάσανα και αυτός να κάθεται στον θρόνο και να περνά τη ζωή του με συνειπάθεια και ανάποδα. Επρόσταξε ο βασιλεύς Δαβίδ τον Ουρία, όταν ήρθε από τον πόλεμο να αναπαυθεί στον οίκον του, αμή ο καλός και ευγνώμων δούλος είπε, «Η κυβωτός του Θεού είναι στην σκηνή και η δούλη του βασιλέως μου κοιμούνται χαμοί στην γη και εγώ να υπάγω στον οίκον μου να τρώγω, να πίνω, να πάγομαι και να κάνω την σωτηρία της βασιλείας σου. Δεν το κάνω, μα τη σωτηρία της βασιλείας σου». Ο πιστότατος και ευγνώμων δούλος του Τσούτων επένων άξιος όσων πεφωνευμένος ανάξια. Και πως εσύ χριστιανέ βλέπον ούτως εις το σταυρό του δεσπότη σου δεν λέει στο όμοιον, η έμψυχος και θεία κυβλωτός πάσχει πόνους δυρμητάτους και θάνατο και εσύ που θύσει δονάς και απολαύσεις αύτη κυβλωτός όπου ευάστα και κρυμμένο το μάνα και τον άφη των αγγέλων πάσχει και γεύεται όξος και χωλήνει διαλόγους. Και εσύ ζητάς εκλεκτά και ωραία φαγητά, αύτη κυβωτός όπου είχε τα πλάτα του νόμου, δηλαδή τους θησαυρούς της σοφίας και γνώσης του Θεού καταφρονείται και ονομάζεται άγνωστος και εσύ ξετρέχεις τη μήνυ και έπαινον στο χάρι τους δούλους του Θεού που κοιμούνται κατάφανα, δηλαδή τους προφήτας, αποστόλους, μάρτυρας όπου επέρασαν με τόσες θλίψεις και παιδευτήρια τούτων των δρόμων της παρικίας τους. Και αν οι Άγιοι Άπαντες και αυτός ο Άγιος των Αγίων περιπάτησαν τη στενή και τεθειμένη οδό, πώς είναι βολετό να υπάγει τη προς άλλον δρόμο εις τον τόπο εκείνο της αιωνίου μακαριότητος ή μη μόνο με το σταυρό των θλίψεων, όσοι λοιπόν επιποθεί να ωραίγεται να γίνει της δόξης αυτών κληρονόμος, ας γίνει συγκοινωνός του πάθους του, εάν θέλει να συνεφρένεται και να συμβασιλεύσει, δι' αυτής μη βαρεθεί να συσταυρωθεί με ταυτόν, να πάθει θλίψη και κολαστήρια και ούτως για προσκέρου βασάνου και ατιμίας, αξιωθήσεται της αιωνίου αγαλιάς σου, εις γίνει το πάντα σημάς επειδή υπάρχει και την ανθρωπίδα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.